Γεια σας! Αν είστε από αυτά τα άτομα που πατάνε 15 φορές στο σύνος το πρωί ή αν είστε από αυτούς που περιμένετε μέχρι τελευταία στιγμή για να ετοιμαστείτε για να πάτε σε ένα ραντεβού, τότε πρέπει να δείτε τι κάνω εγώ όταν έχω μόνο 15 λεπτά για να ετοιμαστώ και να φύγω από το σπίτι. Θα με καταλάβετε. Συνήθως τα πρωινά μου ξεκινάνε με το Βαγγέλη να ξυπνάει πιο νωρίς για να πάει στη δουλειά. Εγώ βάζω το ξυπνητήρι κάθε μέρα γύρω στις 8, στις 9 ή το αργότερο στις 10 η ώρα για να μην χάνω όλη μου την ημέρα και για να μπορέσω να κάνω όλες τις δουλειές που έχω πρωί-πρωί. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσω με τη μία, γιατί ναι, μπορεί να πατήσω το snooze άπειρες φορές μέχρι να σηκωθώ. Ξανά. Και ξανά. Και ξανά, παιδιά. Αυτό βέβαια μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι έχω αρχίσει πάρα πολύ για κάποιο ραντεβού και μου μένει πάρα πολύ λίγος χρόνος για να ετοιμαστώ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα ετοιμαστώ μέσα σε 15 λεπτά. Το πρώτο που θα κάνω πριν ακόμα βουρτίσω τα δόντια μου είναι να πάω να βάλω καφέ στην καφετιέρα, έτσι ώστε μέχρι να ετοιμαστώ να έχω καφέ στο τέλος να πιω έστω και 2 γουλιές. Περνάμε στο μπάνιο, παιδιά, όπου σίγουρα θα βουρτίσω τα δόντια μου. Χρησιμοποιώ την οδοντόκρεμα της Natura Siberica που λέγεται Frosty Berries. Μου αρέσει γιατί καίει αρκετά σαν οδοντόκρεμα, οπότε εξολοθρεύει όλα τα μικρόβια της νύχτας. Αφήνει πολύ δροσερή αναπνοή, αλλά παράλληλα γλυκιά που δεν το βρίσκεις εύκολα στο οδοντόκρεμα. Και συνήθως την αναλλάσσω με τη λευκαντική της Natura Siberica με το κάρβουνο, μία μέρα τη μία, μία μέρα την άλλη. Θα σας κλείσω λίγο την πόρτα για να κάνω ένα τρίλεπτο ντουζ και θα χρησιμοποιήσω ένα από τα χιλιάδες αφρολιτρό που έχουμε ανοιγμένα στο μπάνιο. Για ενυδάτωση θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου jojoba oil από την Dermagol. Είναι τόσο εύχριστο που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο ντουζ με βρεγμένο δέρμα, έτσι ώστε να μην χάνεις χρόνο για την ενυδάτωσή σου μετά το μπάνιο. Αφήνει το δέρμα πάρα πολύ μαλακό και ενυδατωμένο. Περνάμε στο μπουντουάρ μου και σε αυτό το σημείο, παιδιά, μας έχουν μείνει λιγότερο από 8 λεπτά για να ετοιμαστούμε, οπότε δεν θα κάνω πολλά. Σίγουρα όμως θα προσέξω την ενυδάτωση του προσώπου μου. Χρησιμοποιώ από Natura Siberica από τη σειρά Sopfora Japonica την ενυδατική κρέμα ημέρα για μεικτές λιπαρές επιδερμίδες και την χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό σχεδόν κάθε μέρα, γιατί, παιδιά, είναι μια κρέμα η οποία με το που τη βάλεις είναι πάρα πολύ πλούσια σε υφή, αλλά απορροφιέται κατευθείαν, οπότε μπορείς κατευθείαν μετά να αρχίσεις να βάφεσαι. Έχει δείκτη προστασίας 15, γιατί δεν θέλουμε να βγαίνουμε εκεί έξω χωρίς δείκτη προστασίας, και το καλύτερο, έχει γύρω στα 10 ευρώ. Δεν έχουμε χρόνο για foundation καθόλου, οπότε θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου concealer της Maybelline Age Rewind και θα καλύψω λίγο τους μαύρους κύκλους μου και λίγο θα βάλω και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Δεν βάζω κάτι παραπάνω, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο, λέμε. Λίγο χρόνο όμως για τα φρύδια μου θα βρω και θα χρησιμοποιήσω το Gimme Brow της Benefit για να κάνω γρήγορες κινήσεις και να γεμίσω πολύ εύκολα τα φρύδια μου. Πάμε πάλι σε ένα multitasking προϊόν που είναι το Sweetie Pie από Too Faced και είναι και bronzer και είναι και ρούς και γενικότερα το βάζω σε όλο το πρόσωπο για πιο εύκολα και να φύγω γρήγορα. Τώρα, επειδή δεν έχω αποφασίσει τι θα βάλω ακόμα, η πιο εύκολη λύση μου, παιδιά, κάθε πρωί είναι να πάρω το νούμερο 13 από τα Liquid Lip Stains των Sephora, το οποίο πάει με όλα και είναι και matte και θα κρατήσει και όλη την ημέρα. Θα χρησιμοποιήσω dry shampoo, το συγκεκριμένο από την Cloran, απλά για να κάνω το μαλλί μου λίγο πιο εμφανίσιμο. Ένα απλό βούρτισμα για να μπορώ να βγω εκεί έξω στον κόσμο χωρίς να με κοιτάνε περίεργα. Και ναι, περνάω αυτό το βάσανο του τι θα βάλω κάθε πρωί. Κάθε πρωί κοιτάζω την ντουλάπα μου και πανικοβάλλομαι. Θα σας πω όμως μία ιδέα που κάνω τον τελευταίο καιρό για να μην ψάχνω κάθε πρωί τι θα βάλω αγχωμένη. Έχω φωτογραφίσει κάποια από τα ρούχα που έχω και τα έχω συνδυάσει σε outfits. Τα έχω κολλήσει στην ντουλάπα μου και όποτε ανοίγω την ντουλάπα, βλέπω τι συνδυασμό έχω κάνει. Τον παίρνω κατευθείαν από την ντουλάπα, χωρίς να σκεφτώ, χωρίς να ψάξω, χωρίς τίποτα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να βλέπω τι ρούχα έχω μέσα στην ντουλάπα μου, να κάνω καθημερινά άλλους συνδυασμούς για να μην καταλήγω συνέχεια με ένα μαύρο top και ένα μαύρο jean. Δεν θα φύγω από το σπίτι χωρίς να ψεκάσω κάποιο άρωμα και τώρα στο βίντεο βάζω το Yes I Am της Cacarel. Και όπως σας είπα λίγο πριν φύγω, θα βάλω μία κούπα καφέ, 2-3 γουλιές θα προλάβω να πιω, αλλά οκ. Okay. Και επειδή δεν θα έχω προλάβει να φάω, σίγουρα θα πάρω και ένα snack, μία μπανάνα, ένα μήλο. Έτοιμες λοιπόν, έξω από την πόρτα σε 15 λεπτά. Ωστόσο, 9 στις 10 φορές κάτι θα ξεχάσω και αυτή τη φορά, παιδιά, είναι το κινητό μου. Το παίρνω, φεύγω. Αυτό ήτανε. Γεια σας.